Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο άνθρωπος. Άνθρωπος του Κρομανιών. Οι παγετώνες θα υποχωρήσουν. 35.000 χρόνια πριν από την εποχή μας θα εμφανιστεί ο Κρομανιών ή σύγχρονος άνθρωπος. Πιθανόν κατάγεται από τον Νεάντερταλ. Ίσως είναι εξάδελφός του ή ένας εισβολέας στα εδάφη του επειδή συνυπήρξαν για 5.000 χρόνια. Πάντως το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για τον αντικαταστάτη του. Μπορεί να είναι το σταθερό μοντέλο ή το μοντέλο του στριμμένου που δεν διορθώνεται. Όχι, όχι, διορθώνεται. Αλλά τέλος πάντων, μάλλον είναι ένα μοντέλο πιο πίσω που δεν τροποποιείται. Απογοητεία όμως σκίζει. Όχι, όχι, δεν γίνεται έτσι. Αλλά έτσι. Λοιπόν. Δεν είναι γρήγορος ο φιλαράκος μας. Αν δεν ακολουθήσουμε το κοπάδι, δεν θα έχουμε τίποτα να φάμε. Να, κοίτα, βλέπεις. Ορίστε, ναι. Ω, εσείς και η ιστορία σας για το κυνήγι. Λοιπόν, όπως και να έχει, θα φάμε. Προσοχή, σας προειδοποιώ. Τα μεγάλα ζώα είναι δικά μας, εντάξει. Ε! Σύμφωνοι. Είδες τα όπλα που έχουν στα σονάρια τους, ε! Βλέπω κάτι ωραία πραγματάκια, να τα δω καλύτερα. Κοίτα, άγγιξες την αιχμή. Ναι, πολύ καλή. Έτσι, τι είναι αυτό? Δες μόνος σου. Να κάνουμε μια ανταλλαγή. Εσείς, πλησιάστε. Σας κάνουν δύο τομάρια από μαμούθ, είστε εντάξει. Όχι. Και άλλα δύο, και οι χαβλιόδοντες. Όχι. Δέξου, Πέτρο, είναι καλή η προσφορά. Εντάξει, ορίστε τα εργαλεία. Να δούμε τα εργαλεία πρώτα. Να. Τι έγιναν τα δωρατά σας? Δώστα κι αυτά. Ωραία. Πάμε μπρος. Θα μείνουμε εδώ. Είναι πολύ ωραία. Γιουπί, 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 γιουπί. Γιουπί. Κοίτα. Καταλαβαίνεις, Πετρούλη, εδώ έχουμε τον πρώτο τοίχο της ιστορίας, παιδί μου. Και τώρα στη δουλειά, άντε. Θέλω ακριβώς τα ίδια εργαλεία. Πολύ μικρό το ηλίθιο πράγμα.
κουμπάνιο. Τώρα θα σας δείξω εγώ. Θα πάω να δω πώς το κάνουν, αρχηγέ. Όχι, όχι, έτσι, παιδιά μου! Να, τι πρέπει να κάνετε! Μια αιχμή, ένα τσεκουράκι! Μικρά χτυπηματάκια. Έτσι ακριβώς. Πολύ καλά, δουλέψτε, άντε! Δουλέψτε! Εντάξει, ε! Λοιπόν! Α, κοίτα! Α, να σε πιάσω στα χέρια μου, θα δεις! Περίμενε λιγάκι, περίμενε! Μόλις μου ήρθε μια ιδέα. Κατάλαβα. Είδατε! Πρώτα κομματιάζουν τα σκοτωμένα ζώα για τροφή. Αφού το ράψουν με έντερα, θα χρησιμοποιήσουν ό,τι έχει απομείνει από το σκοτωμένο ζώο για ρούχα. Κι εγώ τίποτα. Με αυτά τα οστά και τα κέρατα θα φτιάξουν εργαλεία, καθώς και στολίδια. Οι ομοπλάτες αυτές θα γίνουν ωραία φτιάρια. Όσο για τούτα τα οστά, θα γίνουν σκόνη και ο μαέστρος θα φτιάξει με αυτήν ένα παράξενο γιατροσόφι. Τι δεν είναι να κάνεις με αυτά τα παράξενα πράγματα, εσύ? Είχα μια ιδέα. Ναι, με τούτο τουλάχιστον θα πιάσεις το ψάρι. Α, ευχαριστώ.
Φαίνεται ότι με αυτό θα πιάσω το ψάρι. Προσοχή, Πετρούλα. Οι καυτές πέτρες έφταναν το νερό. Πετάνε τη βέργα, πιάνουν ένα ψάρι. Πετάνε, πιάνουν. Πετάνε, πιάνουν. Κοιτάξτε, από την άλλη μεριά του ποταμού υπάρχει κάτι σαν κόκκινο χώμα. Έλα, Πετρούλη. Κοιτάξτε καλά, μήνυ μου, με αυτό το χώμα που φέραμε μπορούμε να χρωματίσουμε τα πρόσωπα των κελαίων μας που πέθανα στο κυνήγι. Μπορούμε να κάνουμε σχέδια στα τυχώματα, στα τέρματα, στα υφάσματα. Πολύ ενδιαφέρον. Και πολλά άλλα πράγματα ακόμα. Μπορώ να πάρω αυτό το δοχείο. Ευχαριστώ. Προσοχή, δεν υπάρχουν πια και πολλά πράγματα και είδα ένα λαγό τόσο μεγάλο. Τίποτα, ούτε ποντικάκι. Είδα κάτι χοντρά, μαμούθ. Πρέπει να είμαστε και δυο φίλες για να τα καταφέρουμε. Εντάξει. Μπράβο, 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 μπράβο. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο την αυγή. Να, εκεί στην κοιλάδα. Προσοχή! Να τα, εκεί είναι! Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα! Άντε! Ακόμα πιο γρήγορα, ακόμα πιο γρήγορα! Τι στρούμπουλος τεμπέλης είσαι εσύ! Heh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 
Κάθε κυνηγός θα πάρει ένα κομμάτι από τη Λία. Σύμφωνοι? Εμείς ανακαλύψαμε το κοπάδι, όχι εσείς. Εμείς. Εντάξει, εντάξει. Ελάτε να μοιραστείτε μαζί μας το φαγητό. Τι θα έλεγες αν οι φίλοι μας ενωνόταν με τη δική σας? Γιατί όχι. Α, μπράβο. Καλή ιδέα. Και μετά βάλτε λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι, νόστιμα μπαχαρικά και ψήστε το σε χαμηλή φωτιά. Έτοιμοι! Και από την επόμενη με ζεστά ρούχα οι φυλές παίρνουν το δρόμο για ουρανούς πιο καθαρούς. Οι δύο ομάδες είναι τώρα μία. Ας τους ευχηθούμε λοιπόν, αν και δεν το πιστεύουμε και πολύ, να συνυπάρξουν χωρίς προβλήματα. Λοιπόν, έτσι ξεσηκώνουν τους ανθρώπους. Άντε, πάμε, πάμε, θα έχετε νέα μου και τρεις. Θα δείτε τι έχετε να πάθετε, συμμαρία. Πηγαίνετε εκεί στον πρώτο κύριο, ναι, 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 σε σένα το στρουμπουλό μιλάω. Ναι, σε σένα το στρουμπουλό μιλάω, ναι, 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 σε σένα το στρουμπουλό. Εκεί πέρα το που λες καμιά φορά, ή θέλεις να κατέβω. Σιωπή! Έσαιρα, καταλάβατε εσείς, σιωπή! Προσοχή! Τι? Πάρε αυτό! Όχι! Ένα είναι σίγουρο, ότι η εξέλιξη δεν σταματά. Ο σοφός μαέστρος θα μοιήσει σήμερα στο κυνήγι τους νεαρούς. Ελάτε, παιδιά, μαζί μου. Και το κυριότερο, μην νομίζεις ότι θα κάνεις πίσω με την πρώτη ευκαιρία. Περίμενε και κρατά, κρατά, περίμενε, 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 περίμενε και κρατά, περίμενε. Στην υγειά μας. Όχι! Έξω
φύγετε από εδώ, αστιμόμουροι! Τελικά οι νέοι σήμερα δεν σέβονται τίποτα! Και οι εποχές διαδέχονται η μία την άλλη. Έτσι ο καλός μας γεροδάσκαλος φτιάχνει ένα ημερολόγιο για να καταγράφει το πέρασμα του χρόνου. Μια μέρα ο καιρός ξανοίγει και πάλι. Περπατάτε, περπατάτε! Εσύ! Περίμενα, γεστάτε! Έχω μια καλή ιδέα! Το μεγάλο ζώο έφυγε και το μικρό τρέχει πολύ πιο γρήγορα από τους κυνηγούς μας. Άρα για να έχουμε πάντα φαγητό, να τι προτείνω εγώ. Και γιατί όχι, θαυμάσια ιδέα. Ω, κοιτάξτε ένα κοπάδι εκεί κάτω. Είδατε! Μα τι είναι αυτό! Αυτά θα μου το πληρώσουν. Θα πάρω εκδίκηση. Έλατε εδώ, μικρούλια μου. Έλατε, τι με κοιτάτε. Θα έρθετε. Γιατί πλήρες τόσο πολύ? Η γελάδα μου είναι λυπημένη, στεναχωριέται ολομόναχη. Εγώ δεν σε βοηθήσω, δεν τον έχω πει για αυτό. Λοιπόν, κύριε, να πως έχει η κατάσταση και αν δεχτείς να με ακολουθήσεις, θα σου είμαι υπόχρεος, έτσι. Θα πάρεις κάτι. Ω, μα τι ευγενικό. Ωραίο πραγματάκι, ε. Εσείς το φτιάξατε. Είμαστε 10.000 χρόνια πριν από την εποχή μας. Ο άνθρωπος έχει ήδη διανύσει το 90% της διαδρομής της ιστορίας του. Ο πληθυσμός αυξήθηκε αισθητά, από 125.000 άτομα πήγε στα 10 εκατομμύρια. Είναι τώρα όριμοι, θα γίνουν σύντομα.